Ασφαλώς, κυρίες και κύριοι, και ο προσωπικός γιατρός, όπως και πιο πριν ο οικογενειακός γιατρός, αποτελεί βασικό στοιχείο της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Όμως, το ζήτημα του προσωπικού γιατρού είναι πια σαν το γεφύρι της Άρτας. Κρατάει 30 χρόνια τώρα, από την εποχή του Σιμίτη ακόμα, και από τότε το κράτος, το αστικό, όλο τον εξαγγέλει και όλο τον αναμορφώνει αυτό το θεσμό του προσωπικού οικογενειακού γιατρού και όλο μένει αυτός στα μισά του δρόμου. Έτσι και το σημερινό νομοσχέδιο δεν είναι παρά ένα ακόμη επεισόδιο σε αυτό το ατέρμονο σύριαλ του προσωπικού γιατρού. Ο λόγος, ούτε η προχειρότητα, ούτε η ανικανότητα των εκάστοτε κυβερνώντων, όπως αρέσκονται να λένε οι εκάστοτε αστικές αντιπολιτεύσεις. Το πρόβλημα βρίσκεται τόσο στον ίδιο τον τρόπο της λειτουργίας αυτού του θεσμού του προσωπικού γιατρού, όσο κυρίως στο σκοπό και το στόχο που αυτός έρχεται να υπηρετήσει. Ως προς τη λειτουργία πρώτα, είναι χαρακτηριστικό ότι με το νομοσχέδιό σας παίρνετε τους ανειδίκευτους πτυχιούχους των ιατρικών σχολών μαζί με τους ειδικευόμενους και τους μεταπτυχιακούς και αφού τους κάνετε μια ταχύρυθμη εκεί εκπαίδευση ενός μήνα, τους αναθέτετε το ρόλο του προσωπικού γιατρού μαζί με τους ιδιώτες, παθολόγους, τους γενικούς γιατρούς και τους γιατρούς των δημόσιων μονάδων υγείας. Όσο για το στόχο του θεσμού του προσωπικού γιατρού, εδώ το νομοσχέδιό σας, ξέρετε, δεν αφήνει καμία αμφιβολία. Ρητά αναφέρει στη σελίδα 40 της αιτιολογικής έκθεσης ότι στόχος του μέρους Α, δηλαδή των ρυθμίσεων για τον προσωπικό γιατρό, στόχος αποτελεί η μείωση των δαπανών του συστήματος υγείας, η μείωση των δαπανών του συστήματος υγείας μέσω της ενίσχυσης του συστήματος πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας μέσω του προσωπικού γιατρού. Με λίγα λόγια, από τη μία εξαγγέλλεται τον προσωπικό γιατρό και από την άλλη εσείς οι ίδιοι υπονομεύετε το έργο του, καθιστώντας το εχμάλωτο των δημοσιονομικών και οικονομικών σας επιδιώξεων. Και όταν λέτε φυσικά μείωση δαπανών του συστήματος υγείας, εννοείται των κρατικών δαπανών για την υγεία, γιατί αυτές είναι που συνέχεια μειώνονται. Πάνω από 1,5 δις ευρώ μειώθηκαν για τα νοσοκομεία από το 2015, αναγκάζοντας βέβαια τις λαϊκές οικογένειες να βάζουν όλο ένα και πιο βαθιά το χέρι στην τσέπη τους για να βρουν την υγεία τους. Και αλήθεια, για να έχουμε και καλό ρώτημα, για ποια ακριβώς ενίσχυση του συστήματος πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας τολμάτε να μας μιλάτε? Θέλετε να μιλήσουμε, κυρία Υπουργέ, για την περιοχή της Ανατολικής Θεσσαλονίκης όπου ζουν εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι? Διαφημίζετε τη γοργή οικοδομική της ανάπτυξη, τα τουριστικά της καταλήματα, τους σχεδιασμούς για το παραλιακό μέτωπο, το σύγχρονο αεροδρόμιο, τα μεγάλα εμπορικά κέντρα και τις ιδιωτικές κλινικές που ξεφυτρώνουν σαν τα μανιτάρια και που τις εγκαινιάζουν μάλιστα και οι ίδιοι οι Υπουργοί Υγείας, όπως ο προκάτοχός σας, ο προλαλής σας πριν, ο κύριος Πλεύρης, στο Διαβαλκανικό, πριν 2 χρόνια, αλλά δεν βγάζετε μιλιά για τις δημόσιες δομές της πρωτοβάθμιας υγείας στην Καλαμαριά, τη Θέρμη, τη Μηχανιώνα. Και τι να πείτε για τα μικροβιολογικά τους εργαστήρια που στην ουσία δεν λειτουργούν, είτε γιατί δεν υπάρχουν αντιδραστήρια για βιοχημικές εξετάσεις, είτε γιατί δεν υπάρχει μικροβιολόγος. Για τους γυναικολόγους που δεν έχουν υπέρηχο. Για τους ακτινολόγους που δεν υπάρχουν, αναγκάζοντας τους ασθενείς να ταλαιπωρούνται πηγαίνοντας στα νοσοκομεία στο κέντρο της πόλης. Για τα τοπικά ιατρεία που υπολειτουργούν και μαραζώνουν σε μια περιοχή που τόσο πολύ αναπτύσσεται. Ή για τους γιατρούς που φέρνουν στη δουλειά τους τον προσωπικό τους εξοπλισμό. Κι άλλα πολλά τέτοια. Για ποια πρόληψη μας μιλάτε όταν λόγω των τραγικών ελλείψεων σε διαγνωστικά μέσα μειώθηκαν, ακούστε το, μειώθηκαν μέχρι και 70% οι προληπτικοί έλεγχοι των γυναικολογικών καρκίνων και η μονάδα ημερήσιας λειτουργίας του Θεαγένειου Νοσοκομείου απομακρύνθηκε από αυτό και λειτουργεί ανεπαρκώς λόγω ακριβώς αυτών των ελλείψεων? Και για ποια αλήθεια
πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, τολμάτε να μας μιλάτε, όταν σε ολόκληρο το νομό της Θεσσαλονίκης, του 1,5 εκατομμυρίου κατοίκων, υπάρχουν μόλις 20, καλά ακούσατε, 20 παιδίατροι στις δημόσιες δομές υγείας. Και η εικόνα βέβαια είναι λίγο πολύ παντού η ίδια σε όλη τη χώρα. Και ξέρετε, δεν υπάρχει μεγαλύτερη απόδειξη για τη διάλυση στην οποία οδηγήσατε όλοι μαζί, όλες οι κυβερνήσεις, την πρωτοβάθμια φροντίδα και τα κέντρα υγείας. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη απόδειξη από αυτό το φρακάρισμα που βλέπουμε στις εφημερίες των νοσοκομείων, μιας και ο λαός, μην έχοντας πού να απευθυνθεί, αναγκάζεται να τρέχει στα επίγοντα των νοσοκομείων ακόμα και για ένα κρυολόγημα. Την ίδια στιγμή έρχεστε εδώ και ανακοινώνετε κι εσείς για πολλωστή φορά την ίδρυση 8, λέει, πανεπιστημιακών κέντρων υγείας. Δηλαδή, τα απλά κέντρα υγείας τα κάνατε πια να λειτουργούν ρολόι και είπατε να φτιάξετε κι άλλα 8 πανεπιστημιακά. Αυτό μας λέτε. Ξέρετε πολύ καλά όμως τι κάνετε. Με την πολιτική σας στέλνετε πελατεία στον ιδιωτικό τομέα της υγείας, έτσι που στις γειτονιές για κάθε κέντρο υγείας που χάσκει ξεχαρβαλωμένο ξεφυτρώνουν το ένα μετά το άλλο τα μεγάλα ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα και κλινικές. Αρκεί να πούμε ότι ο κύκλος εργασιών αυτών των ιδιωτικών δομών της υγείας, κυρίως την πρωτοβάθμια, αγγίζει πια το 500 εκατομμύρια ευρώ. Με 4 μεγάλες ιδιωτικές εταιρείες να απορροφούν πάνω κάτω το 50% περίπου αυτού του τζίρου. Εκπροσωπείτε ό,τι και αν λέτε την εμπορευματοποίηση της υγείας και εσείς και όλες οι κυβερνήσεις και όλα τα αστικά κόμματα. Αγωνιζόμαστε για να γίνει η υγεία από ακριβό εμπόρευμα ένα αγαθό κοινωνικό. Εκπροσωπείτε τη μιζέρια και εκπαιδεύετε το λαό σε αυτήν. Στα ελάχιστα για την υγεία του, για τα δικαιώματά του και παντού. Εκπροσωπούμε και διεκδικούμε το δίκιο του λαού στην υγεία και στο δικαίωμά του να έχει πρόσβαση σε αυτήν. Όχι ανάλογα με το πορτοφόλι του, αλλά δωρεάν και με βάση τις ανάγκες του. Και αυτό το δίκαιο του λαού στη δωρεάν υγεία σημαίνει την κατάργηση κάθε επιχειρηματικής δράσης σε αυτήν. Και κατακτιέται αυτό το δίκαιο κάθε μέρα με τις κινητοποιήσεις και τους αγώνες των υγειονομικών και όλου του λαού, που θα συνεχιστούν βέβαια και θα δυναμώσουν. Στις 20 του Νοέμβρη θα το διαπιστώσετε για μια ακόμα φορά.